Καλησπέρα, παιδιά. Τσεκτεκνά, ο Κώστας εδώ. Επισόδιο 2 από το Η Ανατομία ενός Ελέκτη. Στο σημερινό επεισόδιο έχω τη χαρά να φιλοξενήσω έναν πολύ καλό φίλο, τον Γιώργο, γνωστό και ως Satirod από το κανάλι Satirod. Θα σας έχω το link στην περιγραφή. Μπείτε, δείτε, τσεκάρτε, κάντε subscribe και τα συναφή. Με τον Γιώργο είμαστε καλοί φίλοι και ο Γιώργος έχει την ιδιαιτερότητα ότι η συλλογή του, η πλειοψηφία τουλάχιστον από όσο ξέρω, είναι ψηφιακή. Του έκανα μερικές ερωτήσεις, στο ίδιο μοτίβο όπως και τον Ζάντομ στο προηγούμενο επεισόδιο, και πάμε να δούμε τι θα μας πει σχετικά με την συλλογή του και πώς την αντιμετωπίζει. Για να μάθουμε κι εμείς κάποιες άλλες εκδοχές, λίγο διαφορετικές από ό,τι έχουμε συνηθίσει. Είμαι ο Satirod. Διατηρώ ένα κανάλι εδώ και 6 μήνες περίπου στο YouTube. Είναι αγγλόφωνο κανάλι και έχει να κάνει μόνο με παιχνίδια. Είμαι gamer από τα 5 μου, από όταν θυμάμαι δηλαδή ότι ζω και αναπνέω, ας το πω καλύτερα. Μέχρι πέρσι η συλλογή μου είχε κυρίως παιχνίδια, πάρα πολλά παιχνίδια και πάρα πολλές φιγούρες από συλλεκτικές εκδόσεις παιχνιδιών. Ερώτηση νούμερο 1, μια ερώτηση που είναι κοινή για όλους. Τι σημαίνει για σένα η λέξη ή ο όρος συλλέκτης? Συλλέκτης μπορεί να είναι πολλά πράγματα. Μπορείς να συλλέξεις άπειρα είδη αντικειμένων και να τα ονομάσεις συλλογή. Για μένα προσωπικά ήταν ένας τρόπος ανάμνησης κάποιων συγκεκριμένων καταστάσεων και κάποιων βιωμάτων, τα οποία ήθελα να τα βλέπω μπροστά μου. Πότε ήρθε το πρώτο ερέθισμα ώστε να ξεκινήσεις να συλλέγεις παιχνίδια και όχι μόνο? Το πρώτο ερέθισμα, καθώς από τα 5 μου ξεκίνησα να επηρεάζομαι από τον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών, θα έλεγα ότι το πρώτο μου ερέθισμα για να ξεκινήσω ή για να μπουν οι βάσεις για να καταλάβω το τι θέλω να μαζέψω κτλ. Μπήκε από τις κάρτες Pokémon. Όπως και να έχει, η έννοια του να έχω μαζεμένο μια μεγάλη ποσότητα από κάτι το οποίο βρίσκω και μου μιλάει άμεσα, ξεκίνησε με τις κάρτες Pokémon. Φυσικά, πριν από αυτό, είχα εμπειρία με βιντεοπαιχνίδια κτλ. Και το ερέθισμα αυτό καλλιεργήθηκε μέσω διαφόρων γνωριμιών, από φίλους που είχα μικρός που έβλεπα ότι έχουν και αυτή η συλλογή με παιχνίδια, από συγγενείς, γνωστούς, τους πάντες. Δηλαδή, το ένα έφερε το άλλο. Και όταν ξεκινάς και χάνεσαι μέσα σε αυτό από πολύ μικρό παιδί, μέσα στον κόσμο των βιντεοπαιχνιδιών, στη δικιά μου την περίπτωση, είναι φυσικό επόμενο να θες να τα βλέπεις αυτά μονίμως μπροστά σου. Αν κάνω μια σούμα, εγώ επηρεάστηκα από πάρα πολύ νωρίς και γι' αυτόν τον λόγο αργότερα ξεκίνησα να μαζεύω παιχνίδια. Είσαι από τα άτομα που ξέρω που έκαναν το πέρασμα από υλική σε ψηφιακή σύλλογη. Πώς σου ήρθε αυτή η ιδέα εξ αρχής, ώστε να πας από το ένα στο άλλο, τα οποία δεν συνδέονται τόσο πολύ μεταξύ τους? Είμαι από τα άτομα τα οποία μέχρι πριν 2 χρόνια, αν τα ρωτούσε κανείς, δεν μου λες Satirod Ultimate Worldwide, δεν μου λες τη συλλογή που έχεις μαζέψει με τόσο κόπο, έχεις φτύσει αίμα εισαγωγικά για να την συλλέξεις. Υπήρχε περίπτωση ποτέ να την πουλήσεις? Εγώ θα του έλεγα, όχι φίλε μου, δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση, σταμάτα να μιλάς και να λες τις χοζομάρες, αλλά η ζωή τα φέρνει τούμπα πολλές φορές. Τούμπα. Η ιδέα ουσιαστικά προέκυψε όταν μια μέρα ξύπνησα και μπήκα μέσα στο δωμάτιό μου. Είχα παντού πράγματα. Ωραία. Μπήκα στο δωμάτιο. Κοιτάω μια φιγούρα. Βλέπω έχει σκόνη. Λέω, α, αυτή η φιγούρα έχει σκόνη. Άρα λέω, δεν την προσέχεις τη φιγούρα σου. Λέω, δεν σε ενδιαφέρει από ό,τι φαίνεται. Ας αρχίσω να πουλάω κάποια πράγματα τα οποία δεν τα θέλω. Για να δω, θα νιώσω άσχημα? Ξεκίνησα να πουλάω και δεν ένιωθα άσχημα. Ναι. Έτσι είναι. Έτσι έγινε με τη συλλογή. Πώς νιώθει κάποιος όταν πουλάει το μεγαλύτερο μέρος της συλλογής του? Αλλάζει το συνέστημα όσο περνάει ο καιρός? Και ναι. Όταν πουλάς το μεγαλύτερο κομμάτι της συλλογής σου, απορείς για το αν το μετανιώσεις μετά από ένα μήνα ή 2 μήνες. Απορείς ακόμη περισσότερο όταν καταλαβαίνεις ότι περνάει ένας χρόνος και 2 χρόνια, γιατί περίπου τόσο έχει που ξεκίνησα να πουλάω τη συλλογή μου, και απορείς πως δεν σε ενόχλησε. Αλλά ξέρω το λόγο για τον οποίο δεν με ενόχλησε. Πολύ καλά. Το ξέρω. Από όλα τα κομμάτια της συλλογής σου, ποιο από αυτά κράτησες και δεν μπορούσες να τα αποχωριστείς? Βεβαίως και έχω κρατήσει κάποια κομμάτια από τη συλλογή μου και θα σας τα πω όλα τώρα, θα σας τα αναλύσω. Δεν είναι και πάρα πολλά κομμάτια πλέον, η αλήθεια είναι, καθώς μέχρι πριν 2 χρόνια είχα γύρω στους 450 φυσικούς τίτλους, δηλαδή υπήρχαν σε κομμάτια. Όλα ήταν από όλες τις κονσόλες, εκτός από Sega, γενικά, παιχνίδια. Είχα συλλεκτικά κομμάτια από Dark Souls κτλ. Δεν λέω ότι ήταν η πιο huge συλλογή, αλλά για μένα ήταν πολύ μεγάλη και αναπτύχθηκε πάρα πολύ γρήγορα από ένα σημείο και μετά.
αυτό το σημείο, όπως φαντάζεστε οι περισσότεροι, είναι όταν ξεκινάς και δουλεύεις και έχεις τα δικά σου χρήματα και λες εντάξει, μπορώ να τα σπαταλήσω τώρα και να τα ξεσκίσω σε παιχνίδια. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ωστόσο, αυτά που έχω κρατήσει εγώ προσωπικά σαν chatbot και μου μιλάνε είναι παιχνίδια τα οποία θεωρώ ότι στο μέλλον ίσως να τα πουλούσα και τα έχω κλειστά σε ζελατίνα, οπότε δεν τα έχω σουτάρει. Κάποια παιχνίδια τα οποία μου άρεσαν πάρα πολύ, όπως το Hotline Miami, εδώ που έχει βγει Collected Edition, που είναι για το PSV, το έχω σε ζελατίνα. Η μόνη συλλογή η οποία έχω κρατήσει γενικές δραμές και δεν έχω πουλήσει τίποτα από αυτήν, από αυτά που είχα, για την ακρίβεια, ακόμα και τώρα, αν και δεν μαζεύω πλέον παιχνίδια και τα έχω όλα digital, δηλαδή ό,τι παιχνίδια έχω είναι σε ψηφιακό library, είναι από τα franchise τα οποία θα υποστήριζα με physical εκδόσεις παιχνιδιών, είναι τα Digimon. Και από το Advance, τις κασέτες. Δεν τα έχω όλα, είναι δισεύρετα. Αλλά εντάξει. Καταλάβετε, έχω ξανααγοράσει αυτό εδώ το οποίο το είχα πουλήσει όταν ήμουν μικρός, ο χαζός μαζί με το PS1. Και πρέπει να το ξαναγοράσω γιατί τα θέλω καινούργια. Και αυτό εδώ το οποίο, ουέ και αλίμονο, μην το αγγίξει κανείς, είναι χαλιά. Έχω αυτό εδώ πέρα το οποίο είναι από τον αγαπημένο μου Zandom, έτσι. Είπαμε αυτά, δεν τα δίνουμε. Έχω αυτό εδώ, αυτό το πήρα στα 18 μου. Από τότε που είχα δει την πρώτη ταινία Toy Story, ήθελα σαν τρελός. Δεν έχει σχέση με video games, αυτό είναι το μόνο ίσως πράγμα. Τα παιχνίδια από Toy Story που δεν έχουμε βίντεο παιχνίδια. Αυτό εδώ από τότε που είδα το Toy Story το 1, όπως και περισσότεροι από εσάς, ίσως ήθελα οπωσδήποτε να βρω τον Buzz Lightyear. Από ό,τι θυμάμαι εκείνη την εποχή δεν είχε βγει σε τέτοια ένα προς ένα έκδοση από το collection τους. Μετά όταν μεγάλωσα και έγινα άντρας, μεγάλος, έτσι, μεγάλος άντρας, ξαφνικά βλέπω ότι υπάρχει στην αγορά, γιατί είχε βγει το Toy Story 3, και ένταξα απευθείας και το αγόρασα. Μου το αγοράσανε βασικά. Το χρωστούσαν. Και έχω και εδώ πέρα τον Woody, τον οποίο δεν πρόκειται να τον δώσω ποτέ, γιατί γενικά από το ιστορικό δεν πρόκειται να δώσω αυτά που έχω τα πράγματα. Και έχω και τη συλλεκτική έκδοση του Xbox One, του Series X, πριν καν οποιοδήποτε άλλο να το έχει στον πλανήτη. Καταπληκτική αυτή η έκδοση. Κοιτάξτε, άμα γίνω πολύ γνωστό YouTuber, να ξέρετε αυτό θα έχει αξία, θα το πω άλλο σε πληστιασμό, τουλάχιστον 3 εκατομμύρια ευρώ. Θα μοιραστούμε μετά. Έχω εδώ πέρα το Persona, το οποίο είναι κλειστό. Θα το πουλούσα αυτό κάποια στιγμή. Μην αρχίσετε να γράφετε προτάσεις από κάτω. Αυτή τη στιγμή δεν είναι η στιγμή που θέλω να πουλήσω κάτι τέτοιο. Και τώρα θα δείτε και έτσι. Πρέπει να σας δείξω τα πάντα εδώ πέρα. Έχω μια συλλογή. Έχω μια τηλεόραση. Εδώ. Αυτά εδώ. Τα έχω βγάλει λίγο, είναι όπως να είναι. Και μετά από πάνω. Να, έχω το Switch. Ναι, πάρα πολύ ωραία. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Αυτά τα παιχνίδια είναι τα οποία, μαζί με τα άλλα που σας έριξα, είναι τα παιχνίδια που μου έχουν μείνει. Είναι απίστευτο. Αυτό αν μου το έλεγε κάποιος, όπως είπα πριν 2 χρόνια, θα του έλεγα ότι θέλει να με κοροϊδέψει. Ήμουνα τελείως ενάντια των digital εκδόσεων παιχνιδιών. Έχω για το Switch κάποια πράγματα, έχω το Ratchet & Clank, τα οποία είναι platform games και μου αρέσουν. Digimon, όπως βλέπετε, αυτά δεν τα δίνω. Όλα τα άλλα που βλέπετε εδώ δεν έχω θέμα να τα δώσω. Τόσο από τον Dark Souls που είναι σε κασέτα. Τις κασέτες γενικά τις αγαπάω πιο πολύ. Έχω εδώ κάποια άλλα τέλειως. Εντάξει, Client Mind θα μου πείτε, τι είναι αυτά. Για μένα είναι σημαντικά. Και Bloodborne. Δηλαδή αυτό. Ωχ, να και ένας κύριος. Κάντε. Και έχω και ζηλεδάκια. Πάρα πολύ ωραία είναι αυτά. Εδώ είναι οι κάρτες, οι Pokémon, οι υπόλοιπες μαζί με τις Yu-Gi-Oh που δεν τις χρειάζομαι και πολύ, να πω την αλήθεια. Όσο και αν είναι απίστευτο, μιλάμε ότι πουλάω για 2 χρόνια τα πράγματά μου. Ακόμα έχω πράγματα. Έχω αφήσει κάτω στην αποθήκη πράγματα. Έχω ένα Xbox 360 μαύρο Elite. Έχω αρκετές φίγουρες ακόμα και από Nintendo World που είναι κλειστές. Θέλω να τις πουλήσω. Θέλω να πουλήσω και το 2DS τώρα. Κανένας δεν θέλει να το πάρει. Δεν ξέρω γιατί. Δεν ξέρω, κάτι κάνω λάθος. Πώς βλέπεις τον εαυτό σου συλλέκτη την επόμενη πενταετία? Βεβαίως και έχω κρατήσει κάποια κομμάτια από τη συλλογή μου. Ο εαυτός μου σαν συλλέκτη στην επόμενη πενταετία. Αρχικά, τώρα μπορεί να με θεωρήσει κανένας συλλέκτης εμπειριών. Αν βρω ένα παιχνίδι, για παράδειγμα, στην τιμή των 25 ευρώ physical έκδοση και το βρω και σε 25 ευρώ σε digital έκδοση, θα πάρω σε 25 ευρώ. Μην πετάτε ντομάτες. Να ξέρετε, αυτά τα πράγματα μην κοροϊδεύετε τους άλλους ανθρώπους. Αυτά μπορεί να γίνουν σε οποιονδήποτε άνθρωπο. Μια μέρα μπορεί να ξυπνήσεις και να μην θέλεις να έχεις τα πράγματα. Ωστόσο, πέρα από την πλάκα, με την πάρο των ετών, να πω την αλήθεια, αν είχα χώρο και χρόνο και όρεξη να μαζέψω κάτι ξανά, το πρώτο πράγμα που θα έκανα θα ήταν να ολοκληρώσω 100% τη συλλογή με Digimon πράγματα. Δεν ξέρω αν πήγαινα και στον τομέα Digimon που έχει τις πολύ ωραίες μικρές φιγούρες, action figures και statues που βγάζουν κάποιες εταιρείες. Δεν ξέρω αν το έκανα αυτό, αλλά από παιχνίδια είναι το πρώτο πράγμα που θα κάλυπτα. Οπότε δεν είναι το ενδεχόμενο να ξανακάνω μια συλλογή, εξαρτάται από την όρεξή μου. Δηλαδή, μπορεί να ξυπνήσω μια μέρα να θέλω ξανά να έχω συλλογή. Αλλά
τι έμαθα εγώ προσωπικά από την πώληση της συλλογής. Έμαθα ότι δεν μου ταιριάζει να έχω μια συλλογή που έχει ό,τι να είναι μέσα. Γιατί εμένα η δικιά μου συλλογή έχει ό,τι να είναι. Δηλαδή, οποιοδήποτε παιχνίδι έβρισκα, μια συλλεκτική έκδοση η οποία μου φαινόταν κάπως ωραία, την έβαζα στη συλλογή μου ενώ μπορεί να μην είχε συνάφεια με όλα τα άλλα που έχω. Κατά γνώμη μου, θα έπρεπε να επενδύσω μόνο στο Dark Souls και μόνο στο Digimon εξ αρχής. Μπορεί να μην είχα πουλήσει τίποτα αν γινόταν έτσι. Wow. Γιατί δεν θα είχα και τόσο πολλά πράγματα. Αλλά σε μένα γινόταν ένα απόλυτο χάος. Δηλαδή, έπαιρνα οτιδήποτε είχε σχετικά καλή τιμή ή οτιδήποτε έβλεπα σε pre-order και μου άρεσε. Τέλος. Αυτό ήταν περίεργο. Ευχαριστώ. Σκέφτηκα να πω ότι η συλλογή μου είναι εδώ μέσα, αλλά μου φάνηκε πάρα πολύ λύθιο, οπότε δεν το είπα. Ελπίζω να πάει τέλεια αυτή η σειρά και να δούμε πολλές συλλογές από άλλα πάρα πολλά άτομα. Είμαι ο Σάτυρο, φοράω λεοπαρδαλές και γενικές γραμμές και άμα θέλετε μπορείτε να τσεκάρετε το κανάλι μου, είναι όλα στα αγγλικά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτός ήταν ο Γιώργος. Γιώργος, σε ευχαριστώ πάρα πολύ που δέχθηκες να πάρεις μέρος στο «Η Ανατομία ενός Συλλέκτη», είναι το επεισόδιο νούμερο 2. Όμως, δεν τελειώνουμε εδώ, σας έχω μια μικρή έκπληξη. Λοιπόν, σε συνεργασία με την CD Media, μου έστειλαν κάποιες μπλούζες ή κάποια καπέλα από το Ghost Recon. Είναι αυτές εδώ οι μπλούζες, είναι small, 3 στον αριθμό και 3 καπέλα. Μαζί και κάτι μπρελοκάκια. Θα κάνω 3 πακέτα. Ο κάθε νικητής θα κερδίσει και από ένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη CD Media που μου τα έστειλε. Μου λέει: κάντα ό,τι θες. Εγώ θέλω να τα βάλω εδώ μέσα. Ευκαιρία να σας τα δώσω κιόλας. Τα χρέη αποστολής θα τα χρεωθώ εγώ. Δεν θα διαλέξω. Απλά θα βλέπω ποιος και τι. Αυτό που θα κάνω στην ουσία είναι να βάλω το βίντεο σε κληρωτίδα και θα διαλέξει αυτόματα το πρόγραμμα ποιο σχόλιο κερδίζει. Τέλος πάντων, στο διατάφτα για να γίνει η κλήρωση, λογικά μέσα στον Απρίλιο θα γίνει όλο αυτό. Προς τα τέλη Απριλίου, αρχές Μαΐου, μπείτε, αφήστε ένα σχόλιο από κάτω, κάντε subscribe αν θέλετε στο κανάλι να ακολουθείτε τα βήματα που κάνω και εγώ και οι φίλοι που προσκαλώ κατά καιρούς. Σε κανένα 2-3 εβδομάδες λογικά θα γίνει η κλήρωση, θα στείλω με δικά μου μεταφορικά. Να έχετε μια όμορφη μέρα, θα ευχαριστήσω τη CD Media που μου τα έστειλε. Και λέω ευκαιρία, μου λέει κάντε ό,τι θες, οπότε λέω ευκαιρία να τα χώσω εδώ μέσα, να σας τα δώσω και εσάς, να σας τα δείξω. Τέλος πάντων, αυτό ήταν η ανατομία ενός συλλέκτη. Έρχονται κι άλλα. Ήδη ετοιμάζω και το τρίτο βίντεο της σειράς. Λογικά θα έρθει πιο κοντά από το πρώτο με το δεύτερο. Και σιγά σιγά έχουμε το πλάνο μας. Είναι γύρω στα 6 με 7 βίντεο για το season αυτό μέχρι το καλοκαίρι. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Δύσκολες εποχές, αλλά αυτά. Να έχετε μια όμορφη μέρα από μένα. Check the now, Κώστας. Και θα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας, παιδιά.